Το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση προσπάθησε να το επιβάλλει ως μονόθεμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεχάσει και να μην συζητά ο λαϊκός κόσμος τι βιώνει από την ακρίβεια και τις δυσκολίες από τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, αλλά και τη φοροαφέμαξη. Γι' αυτό μετά από 19 μέρες που διαρκεί το μηνιάτικο, ο κάθε μισθωτός, συνταξιούχος, άνεργος, νέος και νέα, όποιο σεξουαλικό προσανατολισμό και να έχει, δεν ξέρει πώς θα επιβιώσει, αφού δεν υπάρχει μία. Είναι ζήτημα ταξικό, οι λίγοι να συγκεντρώνουν όλο τον πλούτο και οι πολλοί που τον παράγουν να υποφέρουν. Αυτή είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση για το κέρδος. Δεν σας βγήκε λοιπόν η προσπάθεια, γιατί οι ιεραρχίες της λαϊκής οικογένειας είναι διαφορετικές. Ταυτόχρονα όμως, συσκοτήσατε το κύριο ότι η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου ομόφυλων ζευγαριών που προωθείτε με αυτό το νομοσχέδιο, προχωράτε στην αναγνώριση της κοινής γονικής τους ευθύνης. Όμως, η αναγνώριση μπορεί να προκύψει μόνο με την παράκαμψη της επιστημονικής αντικειμενικής συμπληρωματικότητας γυναίκας-άνδρας στην αναπαραγωγή του είδους, στην τεκνοποίηση. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι με την πολιτική πρακτική της από κοινού τεκνοθεσίας από ομόφυλο ζευγάρι, γιατί θεσμοθετεί τη διπλή γονική μητρότητα ή διπλή γονική πατρότητα αντίστοιχα. Από αυτή τη σκοπιά παίρνουμε θέση και για τον πολιτικό γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου. Είναι λοιπόν καθαρό ότι το νομοσχέδιο δεν καταπιάνεται με τη δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών να διαλέγουν μια μορφή συμβίωσης και ο νόμος να ρυθμίζει κάποιες μεταξύ τους προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, ούτε για να σπάσει την κοινωνική προκατάληψη σε βάρος τους, που μπορεί να δυσκολεύει την επιλογή τους στη συμβίωση. Αντίθετα, το νομοσχέδιο θεσμοθετεί την αναγνώριση της εμπορευματοποιημένης χρησιμοποίησης της παρένθετης μητρότητας από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών σε άλλη χώρα, καθώς και την αναγνώριση της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσω τράπεζας σπέρματος για ομόφυλα ζευγάρια γυναικών, ουσιαστικά τροφοδοτεί παραπέρα την εμπορευματοποίηση της διαδικασίας απόκτησης παιδιών. Και μη μας πείτε ότι αυτό είναι προστασία δικαιωμάτων παιδιών. Το ίδιο αφορά και στην υιοθεσία, την τεκνοθεσία. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις για υιοθεσία από ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα είναι πολλαπλάσιες των παιδιών που είναι προς υιοθεσία σε δομές παιδικής προστασίας, ανοίγει ο δρόμος ουσιαστικά για εμπορία παιδιών από χώρες που γενικότερα η ανθρώπινη ζωή, ειδικότερα η βρεφική, η παιδική, είναι ευτελισμένη. Επομένως, βασικός λόγος άρνησής μας στην επέκταση του πολιτικού γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια είναι η εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας. Όπως εξίσου βασικός λόγος και αλληλένδετος είναι ότι με τα άρθρα του νομοσχεδίου παρακάμπτεται το κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού στη σχέση μητρότητας-πατρότητας ως μια εξελισσόμενη βιοκοινωνική σχέση. Τελικά μπορεί να λέτε ότι προστατεύεται δικαιώματα των παιδιών, όμως δεν είναι αλήθεια. Δεν διαλέγει το παιδί. Αντίθετα, καταπατιέται το δικαίωμά του να έχει μάνα και πατέρα. Θα έχει δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, έτσι απλά. Και βέβαια στο σχολείο δεν υπάρχει κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος για να μπορεί να βοηθάει από τυχόν ζητήματα που θα προκύπτουν με οποιαδήποτε μορφή. Γιατί το σύστημά σας το θεωρεί κόστος να προσληφθούν και αυτές οι ειδικότητες. Ωστόσο,
Το σύμφωνο συμβίωσης που ισχύει καθορίζει πολλά ζητήματα και όσα απομένουν και είναι στον αέρα μπορούν με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις να λυθούν και αφορούν το περιεχόμενο και αφορούν ακόμα και τα ετερόφιλα ζευγάρια. Έτσι θα είναι αχρίαστος ο πολιτικός γάμος. Όμως υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις εκτός από αυτές που υπόθηκαν και από την εισηγήτριά μας τη Βιβί τη Δάγκα. Η άρνηση της βιολογικής διαφοράς του αρσενικού και του θηλυκού υπονομεύει δικαιώματα κατακτήσεις και διεκδικήσεις του γυναικείου κινήματος, αφού η λέξη γυναίκα έχει αντικατασταθεί από το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα φύλου και από τη λεγόμενη συμπεριληπτική γλώσσα με ουδέτερους όρους. Έτσι, η έγκυος μητέρα έχει αντικατασταθεί με τον όρο «το άτομο που κυοφορεί». Έχει ανοίξει ο δρόμος για μια μεγάλη επίθεση στα δικαιώματα της γυναίκας και την προστασία της μητρότητας. Τελικά, μια σειρά θετικά μέτρα προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού θα βρεθούν σε αμφισβήτηση στο όνομα της μη διάκρισης, στο όνομα της ισότητας, τη στιγμή που προχωράει ακάθεκτη η χρήση της παρένθετης μητρότητας, της πιο ακραίας μορφής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και της αναπαραγωγικής ικανότητας των γυναικών. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Ελλάδα μαζί με την Ουκρανία είναι πρώτα βιολιά σε αυτή την υπόθεση και στις πρώτες θέσεις παγκόσμια. Ταυτόχρονα, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, αλλά και αλλού, δεν την εφαρμόζουν, τουλάχιστον ακόμα. Αλλά και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ έχει βαθιά αντιδραστική στόχευση, αφού διαγράφει τελείως το αντικειμενικό στοιχείο στον προσδιορισμό του φύλου, ανοίγοντας το θέμα κατάργησης από το δίκαιο των λεγόμενων έμφυλων διατυπώσεων, δηλαδή τις λέξεις γυναίκας άνδρας, αλλά και πατέρας μητέρας και ούτω καθεξής. Τελικά, τέτοιες αντιλήψεις και κάτι άλλες που δεν πρόκειται να ασχοληθούμε τώρα αποσυνδέουν τον άνθρωπο από κάθε αντικειμενικό προσδιορισμό, για παράδειγμα από το βιολογικό φύλο ή την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει. Οθείται έτσι να εγκλωβιστεί σε μια θολή, ρευστή, αταξική, ατομική ταυτότητα χωρίς καμιά αντικειμενική βάση. Είναι ο μεταμοντέρνος ανορθολογισμός του ατομικού προσδιορισμού, πολύ παλιός και βαθιά αντιδραστικός. Καλλιεργείται λοιπόν ότι η αντικειμενική πραγματικότητα, η αντικειμενική αλήθεια δεν υπάρχει, ανεξάρτητα από τις ατομικές επιθυμίες μας και τα αισθήματά μας. Αυτές οι παλιές αντιδραστικές θέσεις παρουσιάζονται τώρα με νέο μανδύα για να διευκολυνθεί η χειραγώγηση των εργαζομένων από το κεφάλαιο. Έτσι, η αναγκαία ταξική ενότητα των θυμάτων της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ποδοπατιέται και εξαφανίζεται. Ταυτόχρονα, τα ατομικά δικαιώματα απογυμνώνονται από το κοινωνικό τους περιεχόμενο και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο παρουσιάζεται σαν φυσικό φαινόμενο. Στον 21ο αιώνα προβάλλεται ως δικαίωμα η μετατροπή του ίδιου του παιδιού σε εμπόρευμα που παραγγέλνεται και αγοράζεται. Από το εμπόριο οαρίων μέχρι τις παρένθετες μητέρες. Να γιατί λοιπόν εμείς το καταψηφίζουμε.